Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, αγαπητές και αγαπητοί κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, με πολύ χαρά, αλλά και με την δέουσα επισημότητα, τελείται αυτή την ώρα η ορκομοσία σας με αφορμή την προσεχή ανάληψη των καθηκόντων σας κατά την πρώτη του ερχομένου μηνός Σεπτεμβρίου. Και προσευχηθήκαμε με την αίρεση του αγιασμού αλλά και την ανάγνωση της ευχής, της σχετικής, να σας ενισχύσει ο Θεός, ώστε με το φωτισμό Του και τη δύναμή Του και την έμπνευσή Του να επιτελέσετε όσα ονειρευτήκατε, όσα υποσχεθήκατε και όσα ο καλός αυτός λαός περιμένει, ο οποίος και σας ετοίμησε δια της ψήφου Του. Ασφαλώς ακούσατε το Ιερό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που ανέγνωσε ο Πρωτοσύγγελος. Εκεί ο Χριστός είπε ότι όποιος θέλει να είναι πρώτος πρέπει να είναι διάκονος, δηλαδή υπηρέτης των άλλων. Και είπε το δικό του παράδειγμα. Δεν ήρθα, είπε, να διακονηθώ, αλλά ήρθα να διακονήσω. Ωστόσο όμως είχε επίγνωση ο ίδιος, είχε αυτοσυνειδησία ποιος είναι και ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο και ενανθρώπισε. Αυτό έχει να κάνει με το αποστολικό ανάγνωσμα που διάβασε ο πατήρ Χρήστος και που αναφέρεται και στους άρχοντας αλλά και στο λαό. Και ζητάει από τον λαό ο Απόστολος Παύλος να υπακούει στους άρχοντες, λέγοντας μάλιστα ότι κάθε εξουσία είναι πεταγμένη από τον Θεό. Δίνει ιδιαίτερο και κύρος στην εξουσία, γιατί είναι απαραίτητη η υπακοή εις τους νόμους, αλλά και η συνεργασία. Λέει, μη φοβάσαι τους άρχοντες, γιατί οι άρχοντες το καλό το επενούν. Να φοβάσαι μόνο όταν πράττεις το κακό, γιατί τότε η δικαιοσύνη, η μάχαιρα της δικαιοσύνης αλλά και της εξουσίας έχει τη θέση της και έχει το ρόλο της. Γιατί ο λαός χρειάζεται, όλοι μας δηλαδή, και παιδαγωγία, αλλά χρειαζόμαστε όμως και υπακοή. Είναι σημαντικό αυτό. Όταν μάθαμε οι άνθρωποι να υπακούμε στους νόμους, στους οποίους εμείς οι ίδιοι ψηφίζουμε, τότε η κοινωνία μας θα είναι πολύ καλύτερη και πολύ πιο ήσυχη και πολύ πιο προοδευτική. Να σας ευχηθούμε λοιπόν, ετούτη την ώρα που σας τιμούμε την παρουσία τους, όλος ο Ιερός Κλήρος της Περιφερίας, αλλά και οι άρχοντές μας, οι βουλευτές, ο μέχρι τώρα Περιφερειάρχης και όσον ούκο ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο διάδοχος του Περιφερειάρχης στη Στερεά Ελλάδα και άλλοι σύμβουλοι
αλλά και ο λαός που περιμένει από σας να δώσετε το καλύτερό σας εαυτό. Σας συγχαίρουμε μέσα από την καρδιά μας και παρακαλούμε και πάλι το Θεό να σας δίνει δύναμη πολύ και υπομονή πολύ για να μπορείτε να εργάζεστε για το καλό του τόπου και να είστε ελεύθεροι από κάθε δέσμευση και κυρίως και από τον βραχνά της αναγνωρίσεως. Γιατί πολύ συχνά εκείνοι που ασχολούνται με τα κοινά το γνωρίζουν, απολαμβάνουν την ευγνωμοσύνη, αλλά πίνουν και πολλά ποτήρια αχαριστίας και αδικίας. Έτσι είναι όμως αυτά. Έλεγε ο αείμνηστος προκάτοχός του Μητροπολίτης, πρώτη εις τας τιμάς, πρώτη και εις τας θυσίας. Με αυτές τις σκέψεις σας ευλογώ μέσα από την καρδιά μου όλους ανεξαιρέτως και σας καλώ πριν πούμε το διευκόν να έρθει ο Κύριος Δήμαρχος επάνω να θέσει το χέρι του το δεξί στο Ιερό Ευαγγέλιο και οι υπόλοιποι που θέλετε να ορκιστείτε με τον εκκλησιαστικό όρκο να υψώσετε παρακαλώ το δεξί σας χέρι έχοντας ενωμένα τα τρία δάχτυλα εις το όνομα της Αγίας Τριάδος. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια και συνείδητα τα καθήκοντά μου. Άξι! Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.